σας μία αρχή, την Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό βρίσκεστε εδώ σήμερα. Ήρθατε να δώσετε και να πάρετε. Να δώσετε τους καλλιούς και τα βασανά σας και να πάρετε την παρηγοριά και την ελπίδα από την Αγία. Να την ευχαριστήσετε για κάποιες λύσεις των προβλημάτων σας και άντε να την παραχαρέσετε για τη λύση των προβλημάτων σας. Η Αγία Κύριε, μια γυναίκα κι αυτή, όπως όλοι. Έδωσε όλο τον εαυτό της στον Χριστό, τον αγάπησε και πληρώθηκε. Και πήρε για ατάραχο την αγριότητα. Το είπε και με τους σημερινούς ανθρώπους. Και σήμερα ο άνθρωπος, απογοητευμένος από την μικρότητα του κόσμου, αγανακτισμένος από την αδικία και την υπηρεσία και κουρασμένος ο άνθρωπος σήμερα από την βιοπάλη για την απόκτηση των βιωτικών του αναγκών, στρέφεται προς τον Χριστό και ζητάει την ελπίδα, την παρηγοριά, την ψυχική του ανάπτυξη. Κι όπως ψάχνει για όλα αυτά, δεν ψάχνει για τίποτε άλλο, παρά μόνο για τον Χριστό που είναι όλα αυτά. Και στρέφεται σε αυτός όπως η πηξίδα στρέφεται προς τον βορρά. Και όπως έλεγε ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Τζοβάνι Παπίνι, αυτός που θέλει την ελπίδα στρέφεται σε σένα, που είσαι η μόνη ελπίδα. Και όποιος θέλει την αγάπη, έρχεται σε σένα που είσαι η αγάπη και ζητά την ψυχική του ανάπτυξη. Στην πορεία όμως αυτή, για όλα αυτά που είπαμε, υπάρχουν πιο μεγάλα εμπόδια. Ποια είναι αυτά τα εμπόδια? Είναι ο κόσμος, η κοινωνία στην οποία ζούμε. Και από την παιδιά, ο ίδιος είμαστε ο εαυτός. Αυτός ο εαυτός μας. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να δούμε όμως τι προσφέρει ο ένας και πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Έχουμε λοιπόν τον πόλεμο. Ζούμε σε μια κοινωνία που θα ήθελα με λίγα λόγια, με 16 λέξεις να τη χαρακτηρίσουμε. Μια κοινωνία των παθητικών καταναλωτών των προϊόντων του συμφέροντος. Αν καταλάβαμε τι είπα. Πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ όλοι μας. Αγοράζουμε από τα ράφια ό,τι μας προσφέρει το συμφέρον. Παίρνουμε παθητικά τα πράγματα όλα. Δεν αντιδράμε σε τίποτα. Όλα τα δεχόμαστε. Και τα πνευματικά που μας συμφέρει, που μας προσφέρει η τηλεόραση, τα δεχόμαστε παθητικά όλοι μας. Χωρίς να αντιδράμε. Είμαστε όμοιροι. Το μέλλον που συμβιβαστούν για τον αμαρτωλό υποχωρήσεων. Υποχωρούμε εύκολα, αμαρτωλά. Συμφιβαζόμαστε με τα πάντα. Ζούμε σε μια εποχή της προπαγάνδας, της αληθείας και της υποκρισίας, της φαρισαϊκής τυπολατρείας, της ηθικής νοσηλότητας. Τυπικά, πολλοί από εμάς σήμερα εδώ είχαμε τυπικά. Όχι απλά να δοξάσουμε την Γαλλία με ουσία, αλλά τυπικά να κάνουμε το καθήκον μας, ότι περάσαμε την Εκκλησία και κάναμε τους σταυρό μας, να το δουν και οι άλλοι μας δεν βράδυ. Και από την άλλη, έχουμε τον εαυτούλη μας. Αυτός ο εαυτούλης μας, ο καχεκτικός και μικρός όπως εαυτός. Καχεκτικός, όχι λάθος. Οι βιολόγοι λένε σήμερα ότι δεν πάσχουμε από σώμα. Όλοι μας είμαστε γίγαντες στο σώμα. Παλιά έλεγε ένα τραγουδάκι όταν έφερες 50 την παλιά την εποχή σου φωνάζουν όλοι γέρο, άντε και καλή ψυχή. Τώρα η επιστήμη μας μεγάλωσε. Πεθαίνει ο άλλος στα 80, στα 90 και λένε κάτω τα 90 πέθανε τόσο νέος. Μεγαλώσαμε λοιπόν στο σώμα. Είμαστε όμως μια κρίσιμη ψυχή. Δεν έχουμε τη δύναμη να σηκωθούμε ψηλά, να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και την υποκρισία του κόσμου. Και έτσι λιώνουμε κάτω από το βάρος της αλήθειας και συζητηγόμεθα κάτω από το βάρος του σταυρού. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να τα αφήσουμε έτσι τα πράγματα? Δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε? Βεβαίως. Μια ανηφόρα και μια κατηφόρα είναι οι απαντήσεις. Να ανεβούμε και να κατεβούμε. Να ανεβούμε ψηλά. Πώς? Να κοιτάξουμε στα ύψη της αρετής, της υπομονής και της θυμιότητας και της αγάπης. Όποιος μπορέσει να το κάνει αυτό, θα βρει την ανταπόκριση. Και από την μεριά πρέπει να ταπεινωθούμε αγαπητοί. Να σκύψουμε λιγάκι. Γιατί η πόρτα που οδηγεί στον παράδεισο δεν είναι στιγμή μόνο, αλλά είναι και πολύ. Και για να την περάσουμε
σειρά είναι πίσω από το κακό. Με τη βοήθεια της Αγίας του Λιωτάνης και να είναι εδώ σε μια μικρομάτια. Να περνώσει ο Θεός τη δύναμη του.